Ένα μικρό κρουαζιερόπλοιο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Πάτρας και οι περίπου 150 ταξιδιώτες επιβάτες του πλοίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Ναύπακτο. Είναι ένα καράβι που συνήθως μεταφέρει γαλλόφωνους. Είναι τρεις εθνικότητες, είναι Γάλλοι, Βέλγοι και νομίζω και Ελβετοί. Η συγκεκριμένη επίσκεψη θεωρείται δοκιμαστική και περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό της εταιρείας που διαχειρίζεται το κρουαζιερόπλοιο, προβλέποντας τοπικές εκδρομές. Σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί η Ναύπακτος είναι και μια πολύ γνωστή πόλη σε αυτούς, λεγόταν Ελεπάντο τη Βυζαντινή εποχή, οπότε τη γνωρίζουν, την ναυμαχία της Ναυπάκτου, του Λεπάντου, και σε αυτό κυρίως βασιστήκαμε εμείς, δείχνοντάς τους το άγαλμα του Θερβάντες και φυσικά το υπέροχο φρούριο της Ναυπάκτου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσκεψη στην Ναύπακτο, στους Δελφούς και την αρχαία Ολυμπία. Έχουμε ως την ώρα επισκεφτεί την Ολυμπία. Χθες ήμασταν Ιγουμενίτσα, πήγαμε στα Μετέωρα. Σήμερα είμαστε Πάτρα, οπότε εντάξαμε στην επίσκεψή μας οπωσδήποτε την Ναύπακτο, για τους λόγους που γνωρίζετε, μια πανέμορφη πόλη. Και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Πάτρα και στη συνέχεια πάμε... Θα επισκεφτούμε την Πάτρα και... Την Πάτρα και μετά φεύγουμε για Αθήνα. Σκοπός είναι η Ναύπακτος, η Πάτρα και οι γύρω περιοχές να αποτελέσουν προορισμό για εκατοντάδες τουρίστες και να προσελκύουν το ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών τουρισμού.